Τι γίνεται, Κώστα, ναι. Τίτλοι τέλους, Αύριο, αύριο, ναι. Καλό καλοκαίρι. Είσαι στεναχωρημένος. Καλό καλοκαίρι. Ναι. Είσαι λίγο στεναχωρημένος. Στεναχωρημένος. Δημιουργήθηκαν φιλίες, δημιουργήθηκαν ωραία πράγματα. Πάντα όταν τελειώνει μια σεζόν, εντάξει, σκέφτεσαι όλα αυτά που έχεις περάσει, ειδικά με πάνω από ένα χρόνο και όλα και τα λοιπά. Μια χαρά. Αλλά εντάξει, σκέφτεσαι και το καλοκαίρι παράλληλα. Είναι και αυτό ένα δέλεαρ. Ξεκινάς και θα κάνεις αυτό για το οποίο ήρθες. Γρηγόρη μου, άκου να σου πω. Ακούω εγώ. Εμένα δεν μου αρέσει να κοροϊδεύω με τον κόσμο. Ξέρει ο κόσμος τώρα ότι αν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, δεν μπορώ να πω τίποτα. Οποιοδήποτε δεν μπορώ να πω τίποτα. Γιατί αρμόδιο να ανακοινώσουν πράγματα είναι τα κανάλια. Και επειδή εγώ το πρώτο πράγμα που δεν θέλω να κάνω είναι να κοροϊδεύω τον κόσμο και δεν θα το κάνω ποτέ, ούτε το έκανα ποτέ, τώρα δεν έχει νόημα να κάθομαι να σου λέω α, μου, σου, του, μου, του. Ό,τι να γίνει θα ανακοινωθεί από το κανάλι. Καταρχάς και να ίσχυε αυτό το σενάριο, το απέναντι ανάμεσα σε μένα και στην Αταλία δεν ισχύει. Ναι. Και δεν θα ίσχυε ποτέ. Οπότε είμαστε φίλοι. Ήμασταν, είμαστε, θα είμαστε όλα. Εντάξει. Κλείνοντας, έχεις καθόλου άγχος για το όποιο και είναι αυτό νέο σου τηλεοπτικό εγχείρημα? Γιατί... Άγχος πάντα υπάρχει στη δουλειά. Νομίζω ότι το δημιουργικό άγχος είναι αυτό που βοηθάει κιόλας. Κάπου διαβάζουμε και για Νόνι Δούνια. Εγώ δεν θέλω να κοροϊδεύω ποτέ τους τηλεθεατές. Εντάξει. Την Νόνι Δούνια την ξέρεις? Ενώ. Τι είναι, δεν είναι γνωστή στο χώρο. Εσύ την ξέρεις? Θα τη βλέπεις αριστερά σου. Εσύ την ξέρεις? Με ρωτάς άμα ξέρω την Νόνι Δούνια, είναι δυνατόν? Θέλω να καταλήξω αλλού. Πού είναι να καταλήξω? Θα τη βλέπεις αριστερά. Σου είπα, δεν μ' αρέσει να λέμε άλλα ντάλα. Γεια σου, Γρηγόρη. Σπασκευή στο γάλα. Φιλάκια. Εγώ πιστεύω τώρα, επειδή Κώστα μου αγαπημένε, φίλε μου, μπορεί τα κανάλια να πρέπει να ανακοινώσουν ό,τι αφορά εμάς. Εντάξει, δεν ισχύει πάντα αυτό. Εγώ τα ανακοινώνω μόνος μου συνήθως ό,τι με αφορά και ανακοινώνω και ό,τι αφορά και τους άλλους και το ξέρω. Η Νόνι Δούνια πιστεύω ότι δεν. Για να σου βάλω μια φιτιλιά τώρα, δεν σου ταιριάζει στο πλευρό σου. Για αγάπη το λέω, δεν το έχω πει κατηδίαν. Γιατί δεν έχω μιλήσει με τον Κώστα. Πραγματικά και το λέω ειλικρινά μετά από την είδηση που βγάλαμε, δεν έχω μιλήσει. Όμως η Νόνι Δούνια θεωρώ εγώ ότι δεν ταιριάζει στο πλευρό του Κώστα. Στο πλευρό του, όταν λες ως συμπαρουσιάστρια ή ούτε για πάνελ, ας πούμε. Δεν θα έχει συμπαρουσιάστρια. Α, γι' αυτό το λέω. Ο Κώστας θα είναι ο κεντρικός παρουσιαστής. Όταν λέω στο πλευρό του, οι άνθρωποι που είναι δίπλα και εσείς στο πλευρό μου είστε. Ναι, ρε παιδί μου, για να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα δεν τη βλέπεις, ας πούμε, δεν σου αρέσει ούτε ως πάνελ στην εκπομπή του Κώστα Τσούρου. Εσύ δεν είσαι στο πλευρό μου, κυρία Ζωκάτα, στο κεφάλι μου είσαι. Στο μυαλό μου. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό. Έλα, για πες. Ούτε ως πάνελ δεν σου αρέσει ο Σιδέα. Δεν μ' αρέσει στο πλευρό του, δεν μ' αρέσει την ομάδα του. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Εσάς σας αρέσει? Κοίτα να δεις. Εμένα μ' αρέσει η Νόνι Δούνια γενικότερα. Είναι μια γυναίκα που έχει άποψη, την εκφράζει. Από εκεί και πέρα είναι ένα πρόσωπο όμως που το Μέγκα, οι πληροφορίες λένε ότι τη θέλουν πολύ για να είναι στη συγκεκριμένη. Την επιβάλλουν δηλαδή στο Τζουρό. Δεν είπα εγώ την επιβάλλουν. Είναι ένα πρόσωπο που το Μέγκα τη θέλει πολύ. Το Μέγκα τη θέλει πολύ. Ενώ είναι ένα πρόσωπο που αρέσει στο Μέγκα. Θα ήθελα να την αξιοποιήσω. Στο Τζουρό αρέσει ή την επιβάλλουν του Τζουρού? Αυτό ρωτώ, δεν με απαντάτε. Δεν νομίζω ότι. Έλα, βρε, δεν τον μπαίνει να τα ρωτήσει. Να τον πάρουμε τώρα. Όχι. Όχι, δεν τον πάρουμε τώρα. Έλα, Άρια, σένα αρέσει η κυρία. Δεν λέω η κυρία Δούνια. Εμένα μου αρέσει κατά μόνα. Δεν μ' αρέσει σε συνάρτηση με τον Κώστα Τσουρό. Θεωρώ ότι δεν θα ταιριάξουν και θα έχουν προβλήματα. Τώρα εγώ το λέω. Άμα δεν τους δούμε, Γιώργο, γιατί ό,τι καταφύγεις. Γιατί όμως ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι είναι εκφράζει την άποψή του. Της κυρίας Δούνια. Γιατί είναι βαρύ το προφίλ της συνόνου Δούνια? Επειδή ήταν ο Κώστας είναι πιο καυστικός και τα λοιπά και φαντάζομαι ότι μια ισορροπία θα τη φέρνει μια γυναίκα σαν την Νόνι Δούνια στο πλευρό του Κώστα. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τώρα. Αυτά προκύπτουν και από δοκιμαστικά. Γιατί άμα δεν το δεις το έργο, αυτό που λέμε καμιά φορά για απευθείας ανάθεση στις θέσεις είναι λίγο. Εγώ δεν είμαι της λογικής, να ξέρετε, και στη ζωή και στην τηλεόραση των ετερώνυμων που έλκονται. Εγώ είμαι της λογικής των ομώνυμων που έλκονται. Διότι αν εγώ δεν έχω στο μεγαλύτερο μέρος των απόψεων σύμπτωση με εσάς, και εμείς εδώ είμαστε τέσσερις άνθρωποι που σφαζόμαστε εμπολείς. Όμως στο 80% των απόψεών μας συμπίπτουμε. Ναι, για λεπτομέρειες. Αυτό είναι πολύ μεγάλη βάση να πεις ότι πάω μπροστά. Αν εγώ διαφωνώ σε όλα μαζί σου, δεν θα έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει γιατί και δεν θα δημοσιογραφική πορεία. Υπάρχει επίσης, το δημοσιογραφικό στοιχείο, Γιώργο. Διαφωνώ είναι και με κάτι σημαντικό άλλο με τον Κώστα. Επειδή θα είναι όντως απέναντι, λέει δεν θα είναι απέναντι, εννοεί δεν θα είμαστε απέναντι σαν άνθρωποι. Ναι, λοιπόν, να πούμε μια αλήθεια. Προφανώς δεν σφαζόμαστε με τους ανθρώπους που είναι απέναντι στις εκπομπές μας. Δηλαδή, άμα δούμε αύριο έξω και φωτογραφία μπορούμε να βγάλουμε και δεν σημαίνει ότι δεν τους εκτιμούμε επαγγελματικά κτλ. Ίσα-ίσα. Όμως, αυτό ότι είμαστε φίλοι, όποιος είναι απέναντι από κάποιον άλλον. Τηλεοπτικά θες το κακό του. Τηλεοπτικά θες το κακό του. Δηλαδή τώρα εγώ. Δεν μπορεί να μοιραστείς την επιτυχία. Αυτή δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Να χαρώ δηλαδή με τη χαρά αυτού που με περνάει. Όχι. Θέλω να είμαι πρώτος. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ποιος είναι απέναντι με κάποιον άλλον.
που είναι φίλος και είναι τόσο πολύ φίλος που θέλει να τον περνάει ο άλλος. Υπάρχει τηλεοπτική αντιπαλότητα. Τώρα είναι κανόνας. Καλέ, κάποιοι κάνουν και βουντού ακόμα. Τι λες τώρα. Λέω, κάποιοι κάνουν και βουντού. Τι λες τώρα. Καλά, αυτό είναι ακραίο και το καταδικάζουμε. Αλλά κανείς δεν θέλει να πάει καλά ο απέναντί του. Εννοείται τώρα, τι να λέμε, βλακίες. Λοιπόν, προχωράμε. Πού πάμε.